Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μήνας τεράστιων επιβαρύνσεων θα είναι ο Ιούλιος για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς στο τέλος του μήνα καλούνται να πληρώσουν μεγάλους φόρους και εισφορές. Ως αύριο, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές του Μαΐου. Στο τέλος Ιουλίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν και τις εισφορές του Ιουνίου, αλλά και την τρίτη δόση εκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών 2017 που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό τους με βάση τα εισοδήματα του 2016. Ενώ στις 31 του μήνα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να βάλουν και πάλι το χέρι στη τσέπη για να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εκαθάριση της δήλωσής τους. Κοσμογονικές αλλαγές όχι μόνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και για τους ίδιους τους καταναλωτές θα φέρει η απελευθέρωση του τραπεζικού κλάδου, η ανοιχτή τραπεζική, εκτιμά ο Γιάννης Δοξαράς, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Worldply. Μιλώντας στο insider.gr, ο κ. Δοξαράς τονίζει ότι πλέον κανένας μας δεν ασχολείται συνειδητά με το σχήμα πληρωμών που έχει, απλά χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πληρωμές για να ταξιδέψει, να πάρει τον καφέ του κάθε πρωί, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα. Και παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Open Banking θα αλλάξει την θέση της τράπεζας από κατεξοχήν διαχειριστή της σχέση με τον πελάτη χρηματοπιστωτικών προϊόντων και απόλυτο κυρίαρχο σε απλά πάροχο της άδειας. Ένα νέο κατά πολύ ακριβότερο πακέτο συνδρομής ετοιμάζει Netflix τον τελευταίο καιρό, δίνοντας ήδη σε ορισμένες χώρες τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν. Όπως φαίνεται, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε μερικούς συνδρομητές να δοκιμάσουν μια ούλτρα υπηρεσία η οποία κοστίζει πολύ περισσότερο από την παραδοσιακή συνδρομή. Η κίνηση αυτή ίσως φανερώνει τη σιγουριά του Netflix στο να προχωρήσει σε αυξήσεις και σε σημαντικές αλλαγές στα συνδρομητικά του πακέτα, έχοντας σημειώσει μεγάλη αύξηση στη βάση χρηστών του, η οποία ξεπερνά τα 125 εκατομμύρια. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ολόκληρη η υπηρεσία αποτιμάται περισσότερο από 170 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στη βιομηχανία του θεάματος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα και μένει σε 747,04 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,35% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.